Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κάνουμε αρχή με τις εικόνες που έρχονται τώρα από το παλιό λιμάνι της Λεμεσού και φιλοξενούμε τώρα τον αρχηγό της αστυνομίας, τον κύριο Στέλιο Παπαθεοδόρου και τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, τον κύριο Χαράλαμπο Χαριλάου. Στο μεταξύ βλέπουμε τις εικόνες από το παλιό λιμάνι Λεμεσού. Αυτές οι εικόνες είναι πριν από λίγο, όπου έχει παρατηρηθεί ένας αρκετά μεγάλος βαθμός συνωστισμού με μπόλικο κόσμο να μαζεύεται, μασκαρεμένοι και μη, για να γιορτάσουν τα φετινά καρναβάλια παρά τις απαγορεύσεις, παρά τα διατάγματα και τα σχετικά πρωτόκολλα για να σταματήσει η εξάπλωση του κορονοϊού. Έχουμε τώρα στον αέρα τόσο τον κύριο Χαριλάου όσο και τον κύριο Παπαθεοδόρου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Κύριε Αρχηγέ, να κάνω αρχή, αν μου επιτρέπετε, από εσάς. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι εις γνώση της αστυνομίας εδώ και αρκετή ώρα ο συνωστισμός που επικρατεί αυτή την ώρα στην Λεμεσό και τις τελευταίες ώρες, εν πάση περιπτώσει. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί? Ναι, καλησπέρα. Αυτά που είδαμε όλοι σήμερα να διαδραματίζονται στη Λεμεσό δεν περιποιούν τιμή σε κανένα. Πρόκειται για απαράδεκτες συμπεριφορές. Συμπεριφορές που δείχνουν τον μη σεβασμό προς όλους τους υπόλοιπους που τηρούν τα μέτρα. Φαίνεται πως κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως έχετε αναφέρει και στην αρχή του ρεπορτάζ σας, πολλοί είναι οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία και η Λεμεσός είναι η μόνη επαρχία που παραμένει στο κόκκινο. Δεν είμαι ειδικός ούτε επιδημιολόγος, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στη Λεμεσόν ένας αδαής μπορεί να αντιληφθεί ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από τις άλλες επαρχίες. Σε ό,τι αφορά τα όσα έγιναν σήμερα, εμείς θα τα διερευνήσουμε, θα προβούμε σε καταγγελίες. Έχουμε ένα αρκετό κόσμο εκεί στην περιοχή. Έχουν κλείσει δύο υποστατικά που πρόσφεραν εκεί ποτά και είχαν μουσικές. Αυτό που ελπίζουμε είναι το συμβάν αυτό να μην αποτελέσει ένα πρόσθετο πισωγύρισμα για την Λεμεσό. Να καλωσορίσουμε τώρα και την Υπουργό Δικαιοσύνης, την κυρία Γιολίτη. Κυρία Γιολίτη, ένα σχόλιο και από εσάς θα θέλαμε για αυτά που βλέπουμε από τη Λεμεσό. Εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση στους συμπολίτες μου να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Βλέπουμε τους αριθμούς που κάθε μέρα ανεβαίνουν, βλέπουμε τις ΜΕΘ που πληθαίνουν. Και πρέπει να πριτανεύσει η λογική. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε όλοι είναι άκρως ανησυχητικές. Η αστυνομία σήμερα έδειξε κάποια ανοχή στην πομπή αυτοκινήτων, αλλά δεν μπορώ να αντιληφθώ πραγματικά τις εικόνες που βλέπω σήμερα στην Μαρίνα Λεμεσού. Η Λεμεσός είναι το κόκκινο. Αντιλαμβάνομαι ότι η αστυνομία έχει 17 περιπολικά τώρα στην Μαρίνα. Γίνονται συνεχείς ελέγχοι και εξωδικά. Όμως πρέπει να αντιληφθεί και ο κόσμος πως είναι καρναβάλι. Αντιλαμβάνομαι ότι η Λεμεσός έχει έναν ιδιαίτερο ταμπεραμέντο, όμως αυτό δεν μπορεί αυτές τις μέρες να γίνει αποδεκτό. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κάνω έκκληση ξανά, σας λέω στους συμπολίτες μου, να πάνε στα σπίτια τους, επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Λυπάμαι πάρα πολύ για τις εικόνες που βλέπω. Και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και αρκετά δύσκολη η θέση της αστυνομίας, καθώς μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί μια τέτοια κατάσταση, η οποία, εν πάση περιπτώσει, είχε αρχίσει με κλήσεις διατήρηση των μέτρων και παραμονή εντός των οχημάτων, από ό,τι γνωρίζουμε. Σας λέω και υπήρξε κάποια ανοχή στην πομπή αυτοκινήτων, αλλά η αστυνομία είναι εκεί με μεγάφωνα από νωρίς το απόγευμα και κάνει λύσεις. Μαζεύεται ο κόσμος. Δεν αντιλαμβάνομαι πως δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, ειδικά στη Λεμεσό. Και εύχομαι να μην έχουμε κι άλλον πισωγύρισμα, επειδή ήδη η κατάσταση είναι πάρα πολύ οριακή. Κύριε Χαριλάου, να καλωσορίσω και εσάς σε αυτό το σημείο, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί από όσους νοσηλεύονται αυτή την ώρα στα κρατικά νοσηλευτήρια είναι από την επαρχία Λεμεσού, που είναι και η πλέον επιβαρημένη επιδημιολογικά. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο από τον ΟΚΙΠΗ, του οποίου τα νοσηλευτήρια είναι αυτά που επιβαρύνονται με τα αυξανόμενα κρούσματα. Καλησπέρα σε όλους.
Σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Εντούτοις όμως οι σκηνές οι οποίες έχουμε δει είναι πάρα πολύ ανησυχητικές. Εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι έναν ποσοστό των θετικών περιστατικών, έναν 5% των θετικών περιστατικών στην κοινότητα, βάσει των διεθνών στατιστικών αλλά και το στατιστικό που έχουμε εδώ στην Κύπρο, νοσηλεύεται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Και εξ αυτών ένα 10% μπαίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου οι πιθανότητες του να εξέλθει είναι 50 με 50%. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι μας. Δεν νοείται μετά από έναν χρόνο πανδημίας να προβαίνουμε σε τέτοιου είδους πράξεις χωρίς να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς μάσκα, χωρίς να κρατάμε αποστάσεις και να περιμένουμε ότι το σύστημα υγείας στο τέλος της ημέρας είναι εκεί και θα αντεπεξέλθει. Το σύστημα υγείας της οποιασδήποτε χώρας έχει όρια. Δεν έχει απεριόριστες άντοχες. Αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσηλευτήρια, ναι, ο μεγαλύτερος αριθμός νοσηλευωμένων σε κλινικές COVID προέρχεται από την επαρχία Λεμεσού. Είναι πέραν του 70% οι νοσηλευόμενοι ασθενείς προερχόμενοι από την επαρχία Λεμεσού. Είναι γι' αυτό που κάνουμε έκκληση και εμείς με τη σειρά μας στον κόσμο, αντιλαμβανόμεθα ότι έχουν κουραστεί, το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα, να τηρούν όλα τα μέτρα που συστήνονται από όλους τους ειδικούς. Καταλήγοντας, να επιστρέψω στην κυρία Υπουργό, γιατί θα θέλαμε και ένα σχόλιο για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, κυρία Γιολίτη. Οι έλεγχοι θα συνεχίσουν να είναι πάρα πολύ εντατικοί. Αλλά όπως βλέπετε στις εικόνες απόψε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και τον κόσμο στο πλευρό μας. Ο κόσμος πρέπει να είναι στο πλευρό της αστυνομίας, ακριβώς επειδή η κατάσταση είναι οριακή. Κύριε Παπαθεοδόρου, ένα σχόλιο και από εσάς καταληκτικά. Εμείς απλά να πούμε ότι από την Τρίτη αρχίζει ένα νέο διάταγμα. Καλούμε ειδικά τους διαχειριστές, ιδιοκτήτες υποστατικών να συμμορφωθούν, να μην μας φέρουν σε δύσκολη θέση, να προχωρήσουμε σε καταγγελίες και ακόμη να προχωρήσουμε με απαγόρευση ειδοποίησης, με ειδοποίηση απαγόρευση, συγγνώμη, και να προβούμε σε κλείσιμο υποστατικό. Όσον αφορά αύριο, την καθαρά Δευτέρα, καλούμε όλους να συμμορφωθούν με το διάταγμα. Η πολιτεία είναι ένα δώρο που έκαμε στους πολίτες να περάσουν ξέγνιαστα αυτή την ημέρα αντιρώντας τα έθιμα. Αλλά πρέπει ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του και την ατομική ευθύνη, αλλά και την γενικότερη κοινωνική ευθύνη που έχει.